ξεκίνησε το βράδυ η έφοδο των ρωσικών δυνάμεων στο εσωτερικό του Μπάκμουντ, διασπώντα την αμυντική γραμμή τη 71η Ουκρανική Ταξιαρχία και καταλαμβάνοντα το εργοστάσιο Σινιάτ στο ανατολικό τομέα. Οι Ρώσοι χρησιμοποιούν το εργοστάσιο ω προγεφύρωμα για περαιτέρω διείσδυση προ το κέντρο τη πόλη. Οι μονάδε τη Βάγνερ προήλασαν κατά μήκο τη λεωφόρου Περβομάισκη μέχρι την διασταύρωση με την οδό των διεξάγονται σκληρέ οδομαχίε και η περαιτέρω προώθηση των Ρώσων θα είναι πολύ αιματηρή. Μέσα στην πόλη βρίσκονται πάνω από 30.000 Ουκρανοί στρατιώτε και δυτικοί μισθοφόροι. Αυτό που θέλουν οι Ρώσοι είναι τουλάχιστον να εκαθαρίσουν τον ανατολικό τομέα τη πόλη και να δημιουργήσουν τι δικέ του αμυντικέ γραμμέ και ταυτόχρονα να συνεχίσουν την περικύκλωσή τη από βόρεια και νότια κατεύθυνση με σκοπό την αποκοπή των εφοδιασμών των Ουκρανών. Το σχέδιό του θυμίζει πάρα πολύ τη μάχη του Χαλεπίου στην Συρία, την οποία είχε σχεδιάσει ο Σεργέη Σουροβίκιν, ο άνθρωπο που έχει αναλάβει τώρα και την διοίκηση των ρωσικών δυνάμεων του πολέμου στην Ουκρανία. Στο Σολεντάρ συνεχίζονται οι σφοδρέ μάχε γύρω από το κέντρο τη πόλη. Όπω δείχνει και σχετικό βίντεο, την εκαθάριση του Σολεντάρ την έχουν αναλάβει τσετσενικέ μονάδε.